Με τις καλύτερες εντυπώσεις αποχώρησαν σήμερα από το νησί μας 160 τουριστικοί πράκτορες και Γερμανοί δημοσιογράφοι στο πλαίσιο επίσκεψης για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Very good, I have to say. I feel very safe. Πολύ ωραία. Νιώθεις ασφαλής. Όλα είναι πεντακάθαρα. Και πριν ήταν καθαρά, αλλά φέτος, λόγω του κορονοϊού, βλέπεις παντού αντισηπτικά. Good morning. Καλημέρα. Ο Μιχάλης Βλατάκης αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή επίσκεψη και συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία Condor, με το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, το Quality Travel Alliance και το Κρέτα Μάρις του Μεταξά Hospitality Group. Πάντα στην πρώτη γραμμή. Οργανώσαμε αυτή την επίσκεψη, έχουν έρθει 160 τουριστικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι και μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της Γερμανίας, το RTL και το SAT1 και bloggers, influencers, οι οποίοι βλέπουν από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα, με τι τρόπο εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα και δεν σας κρύβω, είναι κατενθουσιασμένοι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε εμείς, η ιδιωτική πρωτοβουλία, επαναλαμβάνω και το τονίζω, την επανέναρξη του τουρισμού. My impression is wonderful. Είναι εντυπωσιασμένοι όλοι από την παραμονή τους, από αυτά που έχουν ζήσει μέχρι τώρα. Η Condor είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στη Γερμανία και η Κρήτη αποτελεί ένα από τους βασικούς προορισμούς. Φιλοξενήθηκαν από εμάς εδώ στο Κρέτα Μάρις. Προσπαθήσαμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για να δουν επί τόπου ότι μιλάμε σοβαρά, ότι είναι ένας ασφαλής προορισμός. Σήμερα προσγειώθηκαν 4 πτήσεις της Condor στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι πτήσεις αγγίξουν τις 16, μεταφέροντας χιλιάδες τουρίστες στο νησί μας. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τον Διευθυντή Πωλήσεων της αεροπορικής εταιρείας Condor. Τον Ιούλιο υπολογίζουν το 65% σε σχέση με πέρυσι, τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το 80%. Και βλέπουν πολύ θετικά το θέμα του Νοεμβρίου. Εάν οι tour operators το τολμήσουν, θα το κάνουν. Είμαστε λοιπόν εδώ για να φωνάξουμε όλοι μαζί ότι ο τόπος μας, ο Δήμος Χερσονήσου, η Κρήτη, η Ελλάδα θα εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο όλους τους κανόνες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να καταστήσει ασφαλή τον προορισμό. Θέλουμε οι πελάτες μας να νιώσουν όμορφα, να είναι ασφαλείς και να γυρίσουν πίσω ασφαλείς. Αυτό είναι το μότο μας, το οποίο πρέπει από εδώ και πέρα να το επικρατούμε όλοι μαζί και θέλουμε τον τουρισμό ψηλά. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της εκδήλωσης Look and Feel. Τουριστικοί πράκτορες και Γερμανοί δημοσιογράφοι ενθουσιάστηκαν από τις ομορφιές του νησιού μας, την κρητική φιλοξενία, τις κρητικές γεύσεις και τον πολιτισμό μας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή τους σε σχέση με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων στα ξενοδοχεία. Έχει ήδη πάει στη Μαγιόρκα και θα πάνε και σε κάποια άλλα destination, αλλά από την Ελλάδα διάλεξαν την Κρήτη και αυτό είναι μεγάλη τιμή. Το πρωί πραγματοποιήθηκε workshop για θέματα που αφορούν στην επανεκκίνηση του τουρισμού με το δυνατό μήνυμα ότι η Κρήτη είναι ασφαλής προορισμός να ταξιδεύει στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο. Μπορώ να πω ότι ελάτε στην Κρήτη. Αισθάνεσαι ασφαλής, είσαι ασφαλής. Ο καιρός είναι υπέροχος όπως πάντα, οπότε έχετε την ευκαιρία να έρθετε.